Λοιπόν, τα χιουμοριστικά σχόλια που φτάνουν από τους φίλους στο Twitter είναι πραγματικά εκπληκτικά. Παρακαλώ να έχω το Στάθη στην οθόνη. Μου γράφει, ας πούμε, εδώ ένας φίλος Στάθη. Λέει, αν ο σουβλατζής του Στάθη θεωρεί ότι ο Αλέξης είναι το παλικάρι, η Άγγελα τι είναι, η Νεράιδα. Και ένας άλλος, ακόμα καλύτερος, λέει, είχε δίκιο τελικά ο Στουρνάρας που έτρωγε μόνο σούσι. Άκου εκεί να έχει άποψη και ο σουβλατζής. Έλατε. Κακό πράγμα η δημοκρατία. Λοιπόν, βέβαια, ξεκίνα... θα πω στους φίλους ότι ο σουβλατζής είναι καρφωμένος και βλέπει την εκπομπή. Εννοείται, έτσι. Εννοείται. Και ότι εγώ θα ξαναπάω για σουβλάκι. Και τους στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, μπας και μας στείλει κανένα διπλόπιτο. Και πρέπει να είμαι ασπροπρόσωπος όταν ξαναπάω. Λοιπόν, Στάθη. Ευχαρίστως. Ξεκινάς. Πρώτο ερώτημα στον Πάνο Σκουρλέτη. Για τον κύριο Σκουρλέτη. Αγαπητέ μου Υπουργέ, από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι η σχέση του χρόνου με τους πόρους. Έχει χαθεί κάποιος χρόνος, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι, νυφάλια, και από ό,τι φαίνεται αυτό λειτουργεί αρνητικά σε όλη την προσπάθεια που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να δημιουργήσει πόρους ώστε να αγοράσει χρόνο για να εφαρμόσει την πολιτική της. Αυτό λοιπόν το πράγμα που δημιουργεί αυτή τη δυσκολία, που την έχει παραδεχθεί και ως έναν βαθμό η διακυβέρνηση όταν μιλάει για αυτή τη θηλιά που έχουν βάλει οι δανειστές στο λαιμό, μην αφήνοντας περιθώρια χρόνου να πάρουμε ανάσα. Η θηλιά μήπως γίνεται ένας γόρδιος δεσμός και δημιουργεί μια αυτοτροφοδοτούμενη κρίση με την έννοια «δεν έχω χρόνο, δεν δημιουργώ πόρους, αλλά δεν μπορώ να έχω κι άλλο χρόνο». Αυτό ήταν βέβαια άποψη, δεν ήταν ερώτημα τόσο. Ναι. Κάθε ερώτηση κρύβει μια άποψη. Σωστό, σωστό. Και εδώ και ειδικά αν είναι κανείς αριστερός. Χρειάζεται και το ξύφος τώρα για να κόψουμε και το γόρδιο δεσμό. Αυτό είναι δικιά σας. Σωστό. Εγώ πάντως θεωρώ ότι πράγματι υπάρχει, και αυτό δεν το κρύψαμε ποτέ, το θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας. Και υπάρχει με δύο πλευρές. Η μία είναι αυτή η οποία άμεσα πρέπει να υπάρξει για να μπορέσεις στοιχειωδώς να καλύψεις κάποιες ανάγκες, και εκεί αποσκοπεί αυτή η συμφωνία. Όταν λέμε ότι υποβάλλουμε ένα κείμενο προτάσεων δικών μας μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αξιολογούνται, γιατί το κάνουμε αυτό? Προφανώς έτσι για να υπάρξει μια χρηματοδότηση, αλλά ποια είναι η διαφορά? Μπαίνουμε πια στο τι εξυπηρετεί, μέσα σε ποιο πλαίσιο λειτουργεί αυτή η χρηματοδότηση. Αν είναι μια χρηματοδότηση, θα έλεγα, τοξική, όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, η οποία συνοδεύεται από ηφαισιακά μέτρα, τότε είναι κάτι το οποίο είτε το έχουμε είτε δεν το έχουμε, δεν βοηθάει. Το ερώτημα λοιπόν είναι στην παραγωγική λοιπόν αξιοποίηση των πόρων. Ακριβώς. Εδώ είναι και η ουσία του ερωτήματός μου. Θεωρώ ότι καθώς θα περνάει ο χρόνος και θα αρχίσουν να μπαίνουν μπρος και να ψηφίζονται νομοθετήματα τα οποία ακριβώς βρίσκονται σε μια εντελώς διαφορετική λογική από αυτήν που είχαμε δει μέχρι τώρα, θα αρχίσουν και οι επιχειρήσεις να παίρνουν ανάσες και ο κόσμος... Και να δημιουργούνται οι πόροι. Ακριβώς. Να αρχίσει να ξαναγυρίζει, ας πούμε, έτσι, το χρήμα δειλά-δειλά μέσα στα λούκια της οικονομίας. Αρκεί βέβαια να μην γίνονται και επιπολαιότητες, ένα λεπτό κύριε Υπουργέ, όχι, θέλω να πω μια το νομοσχέδιο της επιχειρήσεις, να το πείτε, είναι κάτι το οποίο, αλλά να πείτε και για σημαντικό. Το άρθρο 31, που από ό,τι πληροφορούμε είναι έτοιμη να το αποσύρει η κυβέρνηση, έτσι τουλάχιστον ανακοίνωσε ο κύριος Μίχαλος, ο πρόεδρος του... Για ποιο αναφέρεστε? Για το άρθρο 31. Για αυτό που χρεώνει με ευθύνη για τα χρέη των επιχειρήσεων τον μέτοχο που είναι άνω του 10%. Κάναμε ονομαστική ψηφοφορία γι' αυτό. Για να αποσυρθεί αυτό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Φαίνεται ότι θα αποσυρθεί όμως. Διότι ανακοίνωσε ο κύριος Μίχαλος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ότι ο κύριος Στρατούλης του είπε ότι θα αποσυρθεί. Μα είναι λάθος. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει δηλαδή μια προχειρότητα τις τελευταίες μέρες. Και κάποια πράγματα θα διορθωθούν μέσα και θα διευκρινιστούν μέσα από υπουργικές αποφάσεις, από εγκυκλίους. Σε κάθε νόμο γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι απολύτως λογικό. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε χρόνο και γι' αυτό
εσπευσμένα κατεβάσαμε αυτό το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Από ό,τι είδατε, τα νούμερα και η προσέλευση του κόσμου πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι καλό νομοσχέδιο. Πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι καλό νομοσχέδιο. Διότι ξαναδίνει την δυνατότητα κάποιο, ας πούμε, να πάρει ανάσες, να έχει ξανά την ασφαλιστική του ενημερότητα, να έχει τη φορολογική του ενημερότητα, να αρχίσει να πληρώνει τους προμηθευτές του, να μπορεί να κάνει παραγγελίες. Βέβαια, αυτά τα νομοσχέδια κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Από το τι θα φέρει στα πάντως, ταμεία. Τα πρώτα 24 ώρα είναι πάει θετικά. Καλά, λέτε. Είναι θετικά. Μάλιστα. Από ό,τι άκουσα και στα δελτία ειδήσεων τα νούμερα. Στάθη, την πρώτη σου ερώτηση στον κύριο Σταμάτη. Ναι, η κυβέρνηση είναι μια πρωτόπερη κυβέρνηση, δικαιούται και λάθη, αρκεί να τα διορθώνει εγκαίρως. Τώρα η ερώτησή μου για τον κύριο Σταμάτη. Κύριε Υπουργέ. Εάν η κυβέρνηση... Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Εσύ έκανες τώρα το συνήγορο του Σκουρλέτη, δηλαδή. Αριστερό κρύβονται. Τα πράγματα δεν κρύβονται. Ο έρωτας, το χρήμα και ο σουβλατζής. Και η ιδεολογία, κύριε Σταμάτη. Και ο σουβλατζής, αυτό σας είπα. Όχι, ο σουβλατζής είναι δικό σας. Μην μου πείτε ότι δεν διαλέγετε εσείς σουβλατζή. Όχι. Ακόμα και εκεί που παίρνετε τσιγάρα το έχετε διαλέξει. Λοιπόν, να έρθω στην ερώτησή μου. Εάν η κυβέρνηση κάνει τα λάθη που της καταλογίζεται, πώς εξηγείται το γεγονός ότι μετεκλογικό στη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να πέφτει, αν λάβουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, και πώς στη συνέχεια εξηγείται το γεγονός ότι επιμένετε σε μια ρητορική που σας οδήγησε σε αυτή την ήττα, δεν θέλω να την χαρακτηρίσω τη ρητορική, το περιεχόμενό της όμως είναι γνωστό. Είχε να κάνει με το φόβο, με την κινδυνολογία, με την απειλή της καταστροφής. Πράγμα που και μετεκλογικό συνεχίζεται, ενώ τα ποσοστά πλέον της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, αρχίζουν να αγγίζουν τα ποσοστά που είχε το ΠΑΣΟΚ πριν την ολοκληρωτική του κατάρρευση. Δεν υπάρχει κάποιος προβληματισμός για αυτή σας τη γραμμή? Θα σας το πω, αλλά δεν τον καταλάβετε. Και δεν τον καταλάβετε, γιατί πριν από λίγο είπατε ότι είστε αριστερός. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Άρα είμαι ανόητος. Όχι, όχι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς σκέφτεται και λειτουργεί ένα κόμμα υπεύθυνο εξουσίας. Δεν τον ενδιαφέρει πρόσκαιρα ένα δημοσκόπικο αποτέλεσμα. Τον ενδιαφέρει να λέει την αλήθεια και να προειδοποιεί τον κόσμο για αυτό που έρχεται. Μα κύριε Σταμάτη, ο συνέπεια... κόσμος σας αξιολόγησε. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Σας έστειλε στο 17%. Ακούγατε με θρησκευτική ευλάβεια τον κύριο Σταυρόπουλο. Τώρα θα ακούσετε εμένα. Τον κύριο Σκουρλέτη. Τον κύριο Σκουρλέτη. Τώρα θα ακούσετε εμένα. Καταρχήν. Εκθιάσατε ότι ήρθανε δύο νομοθετήματα. Μετά από δύο μήνες η κυβέρνηση έφερε δύο νομοθετήματα στη Βουλή. Δεν είπατε όπου... τέτοιο πράγμα εγώ. Είπατε ότι φέρατε, ξεκινήσατε το έργο σας. Ο κύριος Σκουρλέτης το είπε. Α, ο κύριος Σκουρλέτης. Είπαμε, είμαστε ήρθαν δύο νομοθετήματα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον τίτλο με τον οποίο τα εισήγαγε η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα. Σας ερωτώ εσάς με το χέρι στην καρδιά, ρωτήστε για το σουβλατζί σας. Αυτό που υπήρχε 2,5 χρόνια, η ηρεμία, η καθημερινότητα, η τακτικότητα, η κανονικότητα, υπάρχει αυτή την ώρα. Ξέρετε ποια ήταν η κανονικότητα υπάρχει, που είχατε καταφέρει, κύριε Σταμάτη? Υπάρχει, κύριε Σταυρόπουλε. Κύριε Σταυρόπουλε, έχουν φύγει από τις τράπεζες. Υπάρχει ως απόλυτος του τάφου, στον οποίο είχε χωθεί ο λαός και η καθημερινότητα. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δημιουργήσατε υπάρχει, μια υπάρχει, και με ρωτάτε. Υπάρχει μια δική η ερώτηση ήταν ρητορική, θέλετε να σας απαντήσω? Εγώ θα σας απαντήσω. 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Είναι λογικό. 600.000 κλειστά μαγαζιά. Μετά από, παιδιά που πεινάνε. Τώρα συνεχίζουν, ακριβώς αυτό λέω. Τώρα συνεχίζει και ακόμα. Αυξάνει η ανεργία. Μα δεν μπορεί να το ανακρέψει κανείς σε μια μέρα το έργο σας. Μην θέλετε να τη δικήσουμε. Ερώτηση θα κάνετε. Θα απαντήσω. Με ρωτήσατε και μου απάντησα. Είπατε για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ακριβώς. Σας λέω ότι τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν μετά από κάποιες εκλογικές μάχες. Είχατε πάλι ποτέ 17%. Αφήστε το δικό μας προς το κύριε Σταυρόπουλε. Τόσο πάθος δεν κάνει να του βγάλετε. Δεν είναι πάθος, κύριε Σταμάτη. Συζήτηση. Αφήστε να σας δώσω λοιπόν τη δική μου ερμηνεία. Είναι λογικό να υπάρχει μετά τις εκλογές ένα ρεύμα υπέρ της κυβέρνησης. Και αυτό δεν το είδαμε πρώτη φορά, το είδαμε με τον κύριο Παπανδρέου. Όπως είδαμε την άνοδο, είδαμε την ταχύτατη πτώση. Θα σας το εξηγήσω όμως. Έρχεται η σημερινή κυβέρνηση και λέει στον ελληνικό λαό: εγώ πάση θυσία θα σε κρατήσω στο ευρώ, που θέλει το 80% του ελληνικού λαού. Ο πολίτης αισθάνεται ασφάλεια. Εντάξει, μου το λύσει το θέμα. Δεύτερον, πειράζει με μια σκληρή διαπραγμάτευση να πετύχω κάτι, έστω ότι πετύχω 10, 15, 20%. Λέει ο πολίτης όχι, καλό είναι.
Και το τρίτο. Πειράζει να δώσω και καμιά καρπαζιά σε αυτούς που έρχονται και μας κάνουν τους ξύπνιους. Εκεί ικανοποιείται και ο δικός μας εγωισμός. Λέει μέσα. Και σε αυτό. Να λοιπόν πώς βρίσκεσαι στην κορυφή του κύματος του σέρφινγκ. Όταν όμως αρχίζεις και αυτά που έχεις πει, τα εισπράττεις και τα μασάς και τα παίρνεις πίσω, τότε αρχίζει και το κύμα του σέρφινγκ κατεβαίνει προς τα κάτω. Όμως αυτό και εδώ βρισκόμαστε τώρα. Προσέξτε. Δεν έχει συμβεί αυτό τώρα όμως. Θα το δείτε. Όχι, κάνετε λάθος. Αφού λέτε βλέπετε δημοσκοπήσεις, θα έπρεπε να δείτε τις δημοσκοπήσεις πριν από ένα μήνα και πού βρίσκονται σήμερα. Αν και σας λέω ότι εμείς δεν κάνουμε πολιτική με δημοσκοπήσεις, εμείς κάνουμε πολιτική. Εσείς μπορεί να σας αρέσει να το βλέπετε αυτό. Σας εξηγώ όμως γιατί ένα τμήμα του ελληνικού λαού τάσεται γιατί έχει αυτά τα τρία. Όταν απειληθεί όμως η παραμονή στο ευρώ, που το απέφχομαι αυτό. Πάντως σας είδα ότι σε δύο νομοσχέδια της κυβέρνησης ψηφίσατε υπέρ. Ασφαλώς εμείς δεν είχαμε την άρνηση. Και στις 100 δόσεις και στην ανθρωπιστική κρίση. Γιατί δεν τα είχατε δεν κάνει. Είχαμε, συγγνώμη, γιατί δεν τα είχατε κάνει. Όχι, ένα λεπτό κύριε Χατζη Νικολάου. Εμείς τι ψηφίσαμε. Εμείς ψηφίσαμε κάποια μέτρα που έφερε. Κύριε Σταμάτη, το ερώτημά μου είναι γιατί δεν τα είχατε κάνει. Μα τα είχαμε κάνει. Δηλαδή, κύριε Χατζη Νικολάου, το πρώτο πρεσάρισμα από την Τρόικα κάνατε πίσω. Συγγνώμη, στις 100 δόσεις, ας πούμε, φέρατε ένα νομοσχέδιο εσείς, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Ελάχιστα αποτελέσματα. Πάρα πολλά. Έφερε πάρα πολλά. Σταμάτησε να φέρνει αποτελέσματα. Γιατί δεν σας αντελήφθησαν οι Έλληνες, αυτό λέτε κύριε Σταμάτη. Συγγνώμη, διότι. Λέτε, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Κύριε Σταυρόπουλε, λέτε ότι δεν αντελήφθησαν οι Έλληνες τι κάνατε και γι' αυτό σας καταψήφισαν. Πληρώσαμε, κύριε Σταυρόπουλε, την ανάγκη. Δεν αντελήφθησαν οι Έλληνες ότι είχαν 1.500.000 ανέργους. Δεν καταλάβαιναν εμείς ότι κόπηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τι δεν κατάλαβαν και σας καταψήφισαν. Θα ήθελα να σας πω. Γιατί φέρεστε σαν να μην έχουν συμβεί οι εκλογές. Εγώ σας ρωτώ καλόπιστα. Θα ήθελα να σας δω. Φέρεστε σαν να μην έχουν συμβεί εκλογές. Θα ήθελα να σας δω ένα χρόνο μετά ή 6 μήνες μετά. Αφήστε, να δούμε. Αφήστε τις μαντίες κακών. Δεν είμαστε εδώ για να προμαντεύσουμε. Εσείς κρυθήκατε για τη διακυβέρνησή σας, κύριε Σταμάτη. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Να κρατήσετε τις αισθάσεις σας και θα ολοκληρώσω. Θα πείτε μετά. Έφερε ένα νομοσχέδιο η κυβέρνηση στη Βουλή που λέει αντιμετώπιση της κρίσης, της ανθρωπιστικής κρίσης. Το κόστος 200 εκατομμύρια, κύριε Χατζη Νικολάου. Πηγές, πουθενά. Χωρίς πηγές. Το ψηφίσαμε. Γιατί να πούμε όχι. Πηγές όμως χρηματοδότηση δεν υπάρχουν ακόμα και τώρα. Είναι πρωτοφανές. Λέει το Γενικό Λογιστήριο, εγώ δεν ξέρω από πού. Αντίστοιχα, εμείς τα 200, πέρσι είχαμε δώσει 450 εκατομμύρια, κύριε Χατζη Νικολάου. Και δεύτερον, μια και είναι ο κύριος Σκουρλέτης εδώ. Η ανθρωπιστική κρίση αντιμετωπίζεται και με άλλα πράγματα, κύριε Σκουρλέτη. Εμείς είχαμε καταφέρει. Δεν μας λέτε και από την να βγάλουμε. Είχαμε καταφέρει. Θα είναι η λαρά, είναι η ανθρωπιστική κρίση. Θα σας πω, όχι καθόλου, αυτό σας λέω. Μα την, είναι αποτέλεσμα τη λέτε, των πολιτικών σας. Μα τη χρησιμοποιείτε εσείς σαν διαβατήριο. Αυτό που μας λέτε για τα. Το παραδέχεστε αυτό για να κάνουμε μια συζήτηση. Να ξεκινήσουμε από κάπου. Συγγνώμη, κύριε Σκουρλέτη. Δεν προέκυψε εξ ουρανού η ανθρωπιστική κρίση. Έχετε στα χέρια σας. Έτσι δεν είναι. 2 δισεκατομμύρια που βγήκαν από την προγραμματική σύμβαση που κάναμε στο Σεπτέμβριο πέρσι. Και αναφέρεται σε. Σας διέψευσε ο κύριος Σινάς, ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν σήμερα. Έχω εδώ σας διέψευσε. Έχω εδώ τις δηλώσεις. Σας διέψευσε. Έχω εδώ τις δηλώσεις. Σας διέψευσε. Δεν κύριε, είναι έτσι. Έχω εδώ τις δηλώσεις εγώ που λέει. Τις δηλώσεις επιλέξει είδατε που έχουμε ότι αυτά. Α, σας το δίνω, κύριε Σκουρλέτη, ναι. Επειδή είναι χρήσιμο στο πόστο που είστε. Στα πρακτικά. Ακούστε, σας το δίνω να το δείτε εδώ. Σεπτέμβριο του 2014, 2,126.000. Αυτό είναι τα 2 εκατομμύρια που ανήγγειλε προχθές ο κύριος Γιούγκερ. Σας λέω επίσης ότι έχουν εκπονηθεί 9 προγράμματα για απασχόληση. 9. Το ένα εγκρίθηκε και από το ΑΣΕΠ 30 Δεκεμβρίου. Κύριε, αναφέρεται στην πρόληψη 54.000 ανθρώπων. Γιατί δεν τους προσλαμβάνετε, γιατί έτσι αντιμετωπίζετε με αξιοπρέπεια δεν η κρίση, δεν είστε κύριε Σκουρλέτη. Δεν είστε ενημερωμένοι. Εγώ δεν είμαι ούτε καλά. Σε αυτό είστε τους έχετε πάρει, ούτε έχουμε κάνει κατεπανάληψη ερωτήσεις. Τα προγράμματα αυτά έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί τον Οκτώβριο.
Γιατί τον Οκτώβριο του 2014. Κάντε λάθος. Όχι, δεν κάνετε, δεν τα ξέρετε καλά. Αφορούν το Υπουργείο το οποίο πολιτικά προείσταμε και το γνωρίζω πολύ καλά. Κύριε Σκουλέτη, ρωτήστε λοιπόν, να σας ενημερώσουν καλύτερα. 30 Δεκεμβρίου. Δεύτερον, ξεκινήσανε για τους 30 Δεκεμβρίου. Τρίτον, εγκρίθηκαν είναι προγράμματα τα οποία, ιδιαίτερα αυτά με τα βάουτσερ, πρέπει είναι, όχι να σταματήσουν, αλλά για να επανασχεδιαστούν. Κύριε Σκουλέτη, δεν μπορεί οι μέτεροι που έχουν ΚΕΚ από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ να φωνάζουν με την ανεργία των άλλων ανθρώπων. Να φωνάζετε, γιατί δίνετε ψίχουλα 200 εκατομμύρια χωρίς να τα δίνετε. Την ανεργία, και αφήνετε δεν μπορούν 160.000 στον άνεργο. Ανθρώπους στην ανεργία. Καλά. Σα φωνάει. Το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Να ακουστούν μεγάλες αλήθειες. Είναι 160.000 άνθρωποι. Πάμε πάρα πολύ. 260 είναι πάρα πολύ. Σα το δίνω. Το θέλετε. Παρακαλώ. Πάρτε το. Κύριε. Χρησιμοποιήστε λοιπόν, το. Παίζετε αυτό... με τον πόνο των ανέργων. Εσείς αδιαφορείτε και δεν κυβερνάτε, κύριε Σκουρνέτη. Κύριε, σα παρακαλώ, δεν θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε όλοι μαζί. Δεν ακούγεται κανείς. Στο σημείο αυτό ευχαριστώ και απελευθερώνω το Στάθη. Ελπίζω να μην κάνει Στάθη επιστρέφοντας νέο πέρασμα από το σουβλατζίδικο. Θα ήταν αδιανόητο να μην περάσουμε. 100% θα πάει. Θα γυγύρει, θα γυγύρει. Πάμε τώρα στην Κάτια Μακρύ για τις δικές της ερωτήσεις. Κάτια, από ποιον θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσω από τον Υπουργό, παρακαλώ. Από τον κύριο Σκουρλέτη, και θα τον ρωτήσω κάτι πολύ πρακτικό, κύριε Υπουργέ, γιατί διαβάζω το τελευταίο 48ωρο πολλά δημοσιεύματα από καλά ενημερωμένους συναδέλφους που φέρνουν το θέμα νέων μέτρων, δηλαδή ΦΠΑ, αν πρόκειται να αυξηθεί έστω στα τσιγάρα και στα ποτά. Έμφυα. Διαβάζω ότι δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από τον έμφυα μέσα στο 2015. Το πολύ πολύ να του κάνετε βαφτίσια, να τον πείτε κάπως αλλιώς, να απαλλαγεί έστω η πρώτη κατοικία σε ένα μικρό ύψος αντικειμενικής αξίας, γύρω σε 100.000. Έκτακτο φόρο, αν προτίθεστε όντως να βάλετε, όπως και αυτό γράφουν τα δημοσιεύματα, αν θα αλλάξετε τις πρόωρες συντάξεις. Θα ήθελα λοιπόν να μας το κάνετε, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο που μας ακούει απόψε. Τι μας περιμένει, αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε τι μεταφράζονται? Σας απαντώ ευθέως και σύντομα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται τίποτα, να γίνει τίποτα. Ούτε έκτακτος φόρος θα υπάρξει, ούτε παράταση του ένφια θα υπάρξει, ούτε αύξηση σχεδιάζεται του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αυτά. Σε οποιοδήποτε τομέα, γιατί ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, είχε πει θα βρω ένα δευτερεύοντα τομέα για το ΦΠΑ και θα βάλω εκεί. Εσείς λέτε πουθενά δεν υπάρχει. Τη γνωρίζω τη δήλωση του κ. Βαρουφάκη και δεν είναι σε καμία περίπτωση η αναφορά του αυτή αυτό που είπατε εσείς. Εσείς μιλήσατε για μια γενικευμένη αύξηση. Σας για 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε σύνδεση. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Είναι ακόμη μέσα. Αυτό τώρα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Αλλά με ειδοποιούν από το γραφείο του κυρίου Στρατούλη, του αναπληρωτή υπουργού, ότι είναι λάθος η ανακοίνωση του κυρίου Μίχαλου. Η νομοτεχνική βελτίωση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Στρατούλη, συνομιλώντας για το άρθρο 31 με τον κύριο Μίχαλο, αναφέρεται μόνο στις ευθύνες μελών διοικητικών συμβουλίων και δεν αποσύρθηκε, ούτε θα αποσυρθεί, το άρθρο 31. Εν πάση περιπτώσει, θα ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες αύριο, αλλά ήμουν υποχρεωμένος να μεταφέρω την αντίδραση του κυρίου Στρατούλη. Ολοκληρώστε την απάντησή σας, κυρία Μακρύτα. Να αποσαφηνίσω και κάτι τελευταίο. Σε αυτά μου απαντήσατε και για τον έμφυα. Θα αλλάξει ο έμφυα, δηλαδή θα γίνει ο φόρος μεγάλης εκείνης της περιοχής εντός του 2015. Προφανώς. Όπως είχαμε πει και στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Εντάξει, και αφού βέβαια προηγουμένως αποκατασταθεί η πραγματική αποτύπωση των αντικειμενικών αξιών. Το μεγάλο ζήτημα, αυτό που υπάρχει, που το ξέρουμε όλοι. Αυτό θα το κάνετε επίσης μέσα στο 2015, προλαβαίνετε δηλαδή? Βεβαίως. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Okay, σας ευχαριστώ. Μπορώ να ρωτήσω και τον κύριο Σταμάτη. Βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα, βλέποντας τη στήριξη που έχει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη διαπραγμάτευση, με τις όποιες καθυστερήσεις εσείς καταλογίζετε, λάθη, οτιδήποτε, έχετε μετανιώσει για τα πολλά ναι που είπατε και τα λίγα όχι που επίσης είπατε? Θα έπρεπε λοιπόν να έχετε πει περισσότερα όχι κατά τη διάρκεια αυτών των 2,5 ετών απέναντι στην Τρόικα. Τα ναι και τα όχι που λες εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεσαι, κύριε Μακρύ. Σας θυμίζω ότι όταν αναλάβαμε είχαμε 3 τεράστια προβλήματα μπροστά μας. Είχαμε ένα τεράστιο έλλειμμα πάνω από 9%. Είχαμε μία υποανάπτυξη 0,7% και είχαμε τις τράπεζες να χρειάζονται άμεση ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή έπρεπε να σώσουμε τη χώρα. Μπήκαμε ταχύτατα σε αυτή τη διαδικασία και πιθανότατα να έγιναν κάποια λάθη. Αυτά στη συνέχεια
αρχίσαμε να τα βελτιώνουμε και να τα διορθώνουμε ένα-ένα. Εγώ δεν διεκδικώ τον τίτλο του Αλάτσιο. Και πιθανότατα κάποιο που θεωρούμε ή θεωρήσαμε σωστό να αποδειχθεί στην πορεία ότι είναι λάθος. Στις βασικές, στις κεντρικές γραμμές πήγαμε καλά και το πετύχαμε. Μην μου πείτε ποσοστιαίες αναλογίες. Όταν έρχεται σήμερα και ο κύριος Τσίπρας εφθαρσός και καλά κάνει. Εμείς επικροτούμε τη γραμμή ρεαλισμού. Θα σας πω ότι όλα κρίνονται το αποτελέσματος. Ναι. Όταν λέτε πήγαμε καλά, σώσαμε τη χώρα, κυρία Μακρύ, το αίτημα. Αυτή τη στιγμή μας ακούει μια κοινωνία που έχει 26% ανεργία, που έχει ο ένας στους τρεις ανθρώπους είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σας ακούει να λέτε πήγαμε καλά και καταλαβαίνετε τι σκέφτεται. Μην σας το μεταφέρω εγώ. Ασφαλώς και το αναδέχομαι αυτό το κίνδυνο, γιότι αναγνωρίζω ότι ο κόσμος. Πάντως, όταν βιώνοντας... λέτε ότι όλα τα κάνετε καλά, είναι σαν όχι, να μην κάνετε κανενός είδους αυτοκριτική. Όχι, κάναμε. Για το ότι κάναμε. Οδηγηθήκατε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Χατζηνικολάου, κάναμε. Σε μία ήττα με 8 μονάδες διαφορά, 8,5. Όχι, μην το αλλάζετε την κουβέντα. Κάνουμε λάθος. Κάναμε λάθη. Και εντοπίσαμε τα λάθη. Και βγήκαμε δημόσια και τα είπαμε. Το ζήτημα αυτό που ρωτάει η κυρία Μακρύ είναι διαφορετικό. Ποια είναι τα λάθη σας? Εδώ μας είναι λέτε, το γεγονός. Μας μιλούσατε για success story και τώρα μας λέτε σώσαμε τη χώρα. Συγγνώμη. Πώς τη σώσατε τη χώρα? Δεν τη με το 1/3 της κοινωνίας στοχοποιημένο σώσατε τη χώρα. Όταν παίρνεις μια χώρα. Μια χώρα η οποία 2 μήνες αφού φύγατε από την εξουσία δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό. Όχι. Εμείς γιατί ευθυνόμαστε? Μα τι success story ήταν? Συγγνώμη, αυτό που φύγατε και σε 2 μήνες δεν υπάρχει μία στα ταμεία. Διεκόπη η πορεία της χώρας 1,5 χρόνο νωρίτερα, ναι ή όχι? Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας. Κύριε Υπουργέ, η πορεία της χώρας διεκόπη από πέρσι τον Ιούνιο στις ευρωεκλογές, όταν μετά τις ευρωεκλογές, υπό το φόβο ότι μπορεί να έρθουν εθνικές εκλογές και θα τις χάσετε, γιατί είχε φανεί αυτό, σταματήσατε να κάνετε οτιδήποτε. Και το μόνο που κάνατε, αν μου επιτρέψετε, ήταν τον αντισύριζα. Όχι, όχι, έφευγε ένα λεπτό, η Τρόικα, ένα λεπτό. Έφευγαν αυτή τα μνημόνια, τα σκίζατε μονομερώς. Είναι άδικη αυτή η κριτική. Σας θυμίζω, κυρία Μακρύ, ότι μετά τον Ιούνιο κάναμε την πιο τολμηρή και δύσκολη απόφαση. Πήραμε την πιο τολμηρή και δύσκολη απόφαση. Τη μικρή ΔΕΗ, όπου είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Άρα ήταν μεταρρυθμιστικό μέτρο αυτό. Σήμερα είναι επιτάπητος η μικρή ΔΕΗ. Μη λέτε αυτό. Κύριε αντιμετωπίσαμε Υπουργέ, δυσκολίες. Μετά τον Ιούνιο, να σας πω που κάναμε λάθος. Η κυβέρνηση πάτησε φρένο. Να, και δεν αυτό το φρένο. Πλήρωσε και στις εθνικές Όχι. εκλογές. Και θα σας πω και κάτι. Η κριτική που δεχόμαστε είναι ότι αντιφατική τώρα. Δηλαδή από τη μια μεριά πήραμε μέτρα και έπρεπε να συνεχίσουμε να τα παίρνουμε και από την άλλη μεριά τα μέτρα αυτά πόλεσαν κόσμο και χάσαμε τις εκλογές. Αυτό είναι αντιφατική κριτική. Όχι, δεν εμείς, είναι. Εγώ δεν σας κάνω εμείς, καμία αντιφατική ναι, κριτική. Εμείς, σας λοιπόν, λέω ότι εμείς, λοιπόν, από πέρσι τον Ιούνιο μέχρι τις δεν εκλογές λέμε η χώρα ότι δεν κάναμε, ουσιαστικά δεν είχε κυβέρνηση. Κάναμε πάρα πολλά, αλλά κάναμε και λάθη. Παραδείγματος χάρη. Να σας ενημερώσω ένα λεπτό ότι τελείωσε το δείπνο. Ο Πρωθυπουργός φτάνει τώρα στο ξενοδοχείο του, επομένως σε λίγη ώρα η Ειρήνη Σαββοπούλου θα μας ενημερώσει για τα όσα μα θα πει. Εσείς για τον Έμφυα λέγατε ότι ήταν ο δικαιότερος φόρος, ο πιο δίκαιος φόρος λέγατε. Ότι ήταν ένας φόρος που για πρώτη φορά επευλήθη και έγιναν κάποια λάθη. Σήμερα το ζητούμενο είναι να αντικατασταθεί με κάποιον άλλο φόρο. Και εμείς είμαστε βέβαιοι ότι ο νέος φόρος που θα έρθει θα είναι χειρότερος. Επικοινωνιακά κάναμε λάθη και αποτύχαμε επικοινωνιακά. Θα σου το πω απλά. Το 80% των ανθρώπων που είχαν ιδιοκτησία ευνοήθηκαν. Εγώ, παραδείγματος χάρη, από εκεί που πλήρωνα περίπου 820 ευρώ για το σπίτι μου, ετηδέ, πλήρωσα 640. Ωφελήθηκα. Το 80% ωφελήθηκε και καταφέραμε από λάθος επικοινωνίας να μας βρίζει το 100%. Αυτό το δέχομαι. Όπως ότι έγιναν και λάθη στον Έμφυα. Έγιναν λάθη ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Και είπαμε, δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε, γιατί είναι ο φόρος που για πρώτη φορά τίθεται, ακίνητης περιουσίας. Μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα δούμε και θα διορθώσουμε. 7% τον πρώτο χρόνο το 2015. 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Θα τα διορθώναμε αυτά. Τώρα περιμένουμε να δούμε με τι θα αντικατασταθεί. Αλλά εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ερώτημα, κυρία Μακρύ. Ξέρετε ποιο είναι? Η κυβέρνηση 2 μήνες μετά τις εκλογές, 3 μήνες, θα πάμε σε λίγο, κινείται με βάση τον προϋπολογισμό της δικής μας κυβέρνησης. Ο μπούσουλας με τον οποίο κυβερνιέται μια χώρα είναι ο προϋπολογισμός της.
Εκεί μπαίνουν οι στόχοι, μακροπρόθεσμοι και μηνιαίοι. Άμα δεν ξέρει πόσο θα είναι το πλεόνασμα, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη. Πόσο θα είναι το πλεόνασμα, ποιος είναι ο στόχος του πλεόνασματος του 2015. Έφεραν, άμα δεν ξέρει ποια θα είναι η ανάπτυξη, Μακρύ, πώς θα κάνει σας, προϋπολογισμό. Δεν σας προκαλεί εντύπωση ότι δεν έφεραν αναθεωρημένο προϋπολογισμό? Είναι νωρίς ακόμα, κύριε Υπουργέ. Νωρίς για να κάνουν αναθεώρηση. Συγγνώμη. Δεν μου προκαλεί εντύπωση. Συγγνώμη. Καμία. Έχουμε διανύσει το δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα του καινούριου χρόνου. Πάμε για τον 4ο Απρίλιο. Δηλαδή το 1 τέταρτο, 1 τρίτο του χρόνου. Και πορεύονται με το δικό μας σχεδιασμό. Άρα όποιοι σχεδιασμοί πάνε να γίνουν, προϋπολογισμό θα ψηφίσατε αυτόν τη στιγμή που συζητάγατε και άλλα μέτρα με τον Μέγκη Χαρδούβελη. Να σας θυμίσω και κάτι. Λέτε σε εμάς ότι δεν το έχουμε μας ακόμα έλεγαν, μας έλεγαν για τον ένθια μην τον πληρώνετε. Τελικά είπαν όχι, του 14 να τον πληρώσετε οπωσδήποτε. Τώρα θα πληρώσετε και το 15. Πολύ ορθά θέσατε το ερώτημα. Ποιος όταν το είπε για το 2015. Όταν θα γίνει η εκτίμηση των αντικειμενικών αξιών, το καταλαβαίνετε. Α, καλά, εντάξει, ότι αυτή η εκτίμηση να ευχαριστήσω και να αποδεσμεύσω την Κάτια Μακρύ. Ευχαριστούμε με το δικό πολύ. Μας προϋπολογισμό πηγαίνω. Και να καλέσω, τη Μαριάννα Πυριώτη να θέσει τα δύο δικά της ερωτήματα. Μαριάννα. Ναι, να κρατήσουμε το καλό κλίμα και το ευχάριστο κλίμα. Λοιπόν, να ξεκινήσω κι εγώ με το αγαπητέ κύριε Υπουργέ, στον κύριο Σκουλέτη. Εγώ σε αντίθεση με το Στάθη δεν θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα και το μείζον και το καυτό είναι η ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτό θα λυθεί. Νομίζω ότι το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι πώς θα περάσει στο εσωτερικό της χώρας κάποια θέματα τα οποία είναι ακρογωνία ή λύθη οποιασδήποτε συμφωνίας. Δεν θα σας πω για μέτρα, διότι αυτά θα τα δούμε συνέχεια. Αλλά η απόφαση, για παράδειγμα, για συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων ή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Θέματα όπως ανέφερε σήμερα η καγκελάριος για τη συνέχιση κάποιων τεχνικών βοηθειών που έχουν και όνομα και επίθετο, δηλαδή task force έχει όνομα και επίθετο. Στην αυτοδιοίκηση, όπως είπε, και στην υγεία. Θέμα ασφαλιστικού, το οποίο θα ανοίξει, θέλουμε δεν θέλουμε, δομικές αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις, να σας το πω διαφορετικά, που είναι ωραίο να τις λέμε σκέτες, εμείς θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις, αλλά όταν έρχονται και όταν θα έρθουν, θα έχουν ένα πρόβλημα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί ιδεολογικά και πολιτικά υπάρχει μια ακαμψία και στο δικό σας το χώρο και στο χώρο του εταίρου σας, του κυβερνητικού, που είναι φυσικά η ΑΝΕΛ. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Θα μπορέσετε, ακόμη και αν υπάρξει αυτή η αποσαφήνιση των μεταρρυθμίσεων, επαναλαμβάνω, όχι τα ηφαισιακά μέτρα και όλα αυτά που είπατε που δεν θα πάρετε, θα δούμε τι θα πάρετε. Δεν το λέω κακά, αλλά θα το δούμε, γιατί κάθε κυβέρνηση πότε δεν θα έπαιρνε μέτρα και όλο έπαιρνε. Αλλά σε αυτά που είναι δομικά, τι θα κάνετε? Καταρχήν είναι πολύ γενική η ερώτηση, άρα θα απαντήσω κι εγώ γενικά. Απαντήστε εσείς γενικά. Έτσι δεν είναι? Θα τα περάσετε από τη Βουλή δηλαδή, πώς να σας το πω. Οι βουλευτές φαντάζομαι ότι όλα τα μέτρα από τη Βουλή παίρναν, αλλιώς δεν τίθενται σε εφαρμογή. Αυτό ευτυχώς γίνεται ακόμα. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο που κατάλαβα, που είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν προσεγγίζουμε το θέμα αυτό μέσα από την λογική του ξεπουλήματος και μάλιστα σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης, μπιρτ παρά δηλαδή που λέμε, της δημόσιας περιουσίας. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Αεροδρόμια. Δεν δημιουργεί ούτε θέσεις εργασίας, δημιουργεί ούτε χρήματα φέρνει, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε όμως τη λογική της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή άλλων κρατών. Διότι άλλωστε περισσότεροι από τους υποψήφιους αγοραστές είναι κρατικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν, περιπτώσεις τέτοιες όπου το δημόσιο θα έχει το 50%, το 55%, το 45%, όπου θα διασφαλίζονται οι εργασιακές σχέσεις, άρα λοιπόν θα είναι αμοιβαία επωφελής αυτή η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ναι, βεβαίως. Και δεν το ακούτε πρώτη φορά αυτό. Το έχετε ακούσει και προεκλογικά. Όχι, αλλά σίγουρα. Αλλά ιδιωτικοποίηση του τύπου που υπήρξαν αυτά τα χρόνια, όχι, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, την Κόσκο που υπήρξε αυτά τα χρόνια, θα την πάρετε? Κοιτάξτε, τη συνέχεια της. Από ό,τι γνωρίζετε. Τα 14 αεροδρόμια θα τα πάρετε? Τα 14 αεροδρόμια, πόσο ξέρω, αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι είχαν φτάσει σχεδόν στο τέλος και είχαν δρομολογηθεί, επανεξετάζεται η όρη αυτή ακριβώς που έγινε, παρόλο ότι προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια λάθος
κίνηση. Λάθος κίνηση για την τουριστική ανάπτυξη, για την τοπική οικονομία και το λένε αυτό όλες εκεί οι φωνές. Σε σχέση με το εσωτερικό του κόμματός σας και με την κυβερνόσα πλειοψηφία. Ξέρετε, το εσωτερικό του κόμματός μας. Πώς το βλέπετε, πώς το πρέπει εκτιμάτε, να μάθετε, δύσκολο, εύκολο. Πρέπει, όχι εσείς προσωπικά, αλλά και η ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και όσοι δημοσιογράφουν, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κρίνουν τον ΣΥΡΙΖΑ όπως κρίνανε και αξιολογούσανε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα, βαθιά δημοκρατικό κόμμα με πραγματική πολυφωνία, αλλά με την ικανότητα να συνθέτει. Και αυτή η σύνθεση να δεσμεύει και αυτή. Κύριε Σκουρλέτ. Στον τρόπο. Νομίζω ότι έχουν λίγο έλλειμμα δημοκρατία. Συγχωρείτε, 22 βουλευτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα τέθηκε θέμα Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. ΠΑΣΟΚ. Είδατε να υπάρχει κάποια δημοκρατική απάντηση σε αυτό το θέμα για τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Σκουρλέτη, ξέρετε το καταστατικό μας. Ενώ για παράδειγμα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η δημοκρατία, τι σημαίνουν ανοιχτά συνέδρια αυτού του χώρου, του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Εκεί είναι ο παράδεισος της δημοκρατίας. Κύριε Σκουρλέτη, το καταστατικό μας το ξέρετε. Αλλά κόμματα τώρα αρχηγικού τύπου κτλ. Το καταστατικό μας το ξέρετε. Προβλέπετε κάποια διαδικασία. Μα το καταστατικό μας. Για κοιτάξτε να μαζέψετε την πρόεδρο της Βουλής που έχει σηκώσει μπαεράκι και είναι η κυβέρνηση νούμερο 2, κύριε Σκουρλέτη. Τώρα αναφέρεστε σε μια. Μαζέψτε λίγο τον κύριο Καμένο. Αυτά τα λέτε εσείς δημοκρατική κυβέρνηση. Αντιδημοκρατικό το καταστατικό σας είναι, δεν αμφισβητώ. Το καταστατικό μας είναι δημοκρατικότατο. Καταθέστε το δικό σας. Αυτή λοιπόν είναι ασφαλώς η αριστερά. Δεν θα φτάσουμε. Αυτή είναι η κουλτούρα της και διαφέρει από τα αρχηγικά κόμματα που ξέρετε μέχρι τώρα. Όταν φτάνει η κομμουνιστική αριστερά να αμφισβητεί τον πρωθυπουργό της χώρας και η κυρία πρόεδρος της Βουλής να βαράει δικό της μπαϊράκι, αν εσείς το λέτε αυτό. Ότι είναι δημοκρατικότητα, είναι. Εσείς έχετε ένα πρόβλημα, να σας πω κάτι. Φοβάμαι πως έχετε μπερδέψει τα θέματα. Έχετε, εγώ δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου. Έχετε δύο προβλήματα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι κινείστε με ρυθμούς Jack Daniels. Jack Daniels. Ναι, Jack Daniels. Αυτό είναι η διαφήμιση αυτό που κάθεται κάποιος στο βαρέλι, καπνίζει την πίπα του και λέει αργά-αργά να γίνει ο μους του σουίσκι. Ενώ πρέπει να παίρνετε χθες. Χάσαμε 2 μήνες. Και εσείς λέτε τώρα για τις δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα μας. 2 μήνες έχουν χαθεί εθνικός χρόνος. Πάντως το πώς, εν πάση περιπτώσει, δεν μου πέφτει και πολύ μεγάλος λόγος, αλλά το ότι ήσασταν μια κλειστή ομάδα που κυβερνούσατε ρήμην του υπόλοιπου κόμματος, ο κόσμος το έχει τούμπανο. Και εσείς πάτε τώρα εσείς να κάνετε ρήγματα. Πάτε να κάνετε ρήγματα και να χαίρεστε τη δική σας ομοιογένεια. Πάτε να κάνετε ρήγματα στην δική μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλο ιστορικό παρελθόν για να διακυβευτεί η ενότητά της, κύριε Σκουρλέτη. Πολύ μεγάλο παρελθόν. Πάμε στην κυρία Πυριώτη για το ερώτημά της στον κύριο Σταμάτη. Λέγοντας και υπενθυμίζοντας τον κύριο Σκουρλέτη απλώς ότι 22 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας είχαν φύγει από μία ψηφοφορία, αν θυμόσαστε, και έφτιαξαν μετά το κόμμα. Άρα αυτό εννοούσα πριν και όχι αν ενιαίο το κόμμα σας θα κάνει κάτι άλλο. Υγιής λοιπόν, αντίδραση ήταν αυτή τότε. Όχι, το υπενθυμίζω. Τώρα περιμένετε τις επόμενες συγγύσεις. Όταν κυβερνά κάποιος και παίρνει αποφάσεις με τις οποίες δεν συμφωνεί το σύνολο των βουλευτών του, συμβαίνουν και τέτοιου είδους περιστατικά. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Τώρα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σταμάτη είναι μάλλον πολύ απλό, γιατί έτσι μου το έβαλε και μόνος του το θέμα. Εσείς γιατί ψηφίσατε την κυρία Κωνσταντοπούλου? Δεν την ξέρατε? Δεν την υπολογίζατε? Είχατε λάθος εικόνα? Διότι γιατί η Νέα Δημοκρατία ψήφισε για πρόεδρο της Βουλής? Τι θέλατε να δείξετε ακριβώς, ας πούμε? Ότι πάτε με ομόνοια και αγάπη και ηρεμία? Θέλαμε να καλωσορίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στη νέα του θέση ως κυβέρνηση της χώρας σε μια διαδικασία που είχε ιστορία. Δεν το καλωσορίζατε πρώτα στο Μέγαρο Μαξίμου που δεν κάνατε παράδοση? Που το έχετε κρατημένο, κύριε Χατζηνικολάου, και σε κάθε εκπομπή το λέτε. Θα το απαντήσω αν θέλετε. Να μου το απαντήσετε. Λοιπόν, υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο, υπάρχει μια παράδοση τα δύο κόμματα τα μεγαλύτερα και άλλα κόμματα να έχουν ένα πεδίο συνένεσης στο πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής όσο το δυνατό σε μεγαλύτερο βαθμό. Τότε γιατί τη φωνάζετε? Αυτό τώρα δεν συνέβη μόνο με την κυρία Κωνσταντοπούλου, συνέβη και με τον κύριο Μαϊμάρα. Μα και τώρα γιατί την καταγγέλλετε? Άρα εμείς κινηθήκαμε μέσα στα κοινοβουλευτικά ήθη και έθιμα. Αλλά την ευθύνη για το ποιον προτείνει το έχει κυβέρνηση. Δεν το έχουμε εμείς. Τι λέτε, κύριε Σταμάτη, τώρα? Εμείς έχουμε την ευθύνη. Εγώ σας ρωτώ κάτι.
Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και άλλα κόμματα υπερψήφισε την πρόεδρο της Βουλής, την οποία τώρα καταγγέλει. Πρώτον, για ποιο λόγο, ενώ γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τον δικό της τρόπο, τον είχε στο δημόσιο διάλογο, τον είχε στις παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές, δεν έκρυψε ποτέ τι είναι, δεν ήταν Kinder έκπληξη. Ξαφνικά είδατε την κυρία Κωνσταντοπούλου και λέτε τι έπαθε η κοπέλα. Θα σας στείλει όλα το εμπορικό του Star με τόση διαφήμιση, Jack Daniels, Kinder έκπληξη, θα έρθουν τιμολόγια αύριο. Μα τι να πω τώρα. Κυρία Πυριώτη, σας γιατί εξήγησα, αυτό ρωτάνε οι ψηφοφόροι, σας ξέρετε. Εξήγησα, έτσι, δεν ρωτάω εγώ μόνο. Απαντώ. Σας εξήγησα να. Ότι υπάρχει μια παράδοση πάντως κοινοβουλευτική, τώρα. Την οποία εμείς δεν θέλαμε να θίξουμε και θέλαμε από την πρώτη μέρα στη Βουλή να δείξουμε ότι δεν είμαστε ένα κόμμα που σώνει και καλά θα πάει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέμε και το εννοούμε. Έφερε δύο νομοσχέδια. Δεν τα αρνηθήκαμε. Εμείς δεν κρατήσαμε την τακτική που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Που να λέει το 70% είναι σωστά αυτά που έκανε η κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν θα καταργήσω τα σωστά. Άρα έγιναν σωστά, αλλά δεν ψήφισαν κανένα. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Και θέλαμε από την πρώτη στιγμή με κινήσεις να σηματοδοτήσουμε αυτήν την τακτική από πλευράς αξιόπιστης, σοβαρής και υπεύθυνης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα λέτε το πρόβλημα να το κόμμα. Όχι εμείς. Εμείς δεν κάναμε την επιλογή. Και τώρα άλλο να μας πρότεινε. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Τώρα μαζί την ψηφίσατε. Επομένως, αντιχαίρεστε όλοι μαζί. Τι λέτε στον κύριο Σκουρλέτη να τυχαίρεστε. Επίσης, θα με συγχωρήσετε πάρα πολύ. Θα το κάνω εγώ. Κανονικά έπρεπε να το κάνει ο κύριος Σκουρλέτης. Θέλω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, μπορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι υπερβολική σε ορισμένες εκφράσεις της, για παράδειγμα στον τρόπο που παρεμβαίνει στις συζητήσεις, αλλά έχει κάνει και πέντε πράγματα που εγώ δεν είδα κανέναν πρόεδρο Βουλής να τα κάνει πριν. Ας πούμε την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου για το χρέος, θα σας πω ότι θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Που έπρεπε την πρωτοβουλία όπως να την έχει η κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία. Είναι λάθος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Την είχε όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου. Συγγνώμη, δεν ο Πρωθυπουργός είναι όπως ο υπεύθυνος. Αυτός έχει πάρει την εντολή. Θεωρώ ότι σε πολλά από όσα έχει πει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβούλιο και για το ότι θα έπρεπε να ψηφίζουν οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, διότι είναι εκλεγμένοι από το λαό και δεν έχουν δικαστεί ακόμη. Επομένως δεν μπορεί να καταργείται το τεκμήριο της αθωότητας. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει και σε αυτό θα μου επιτρέψετε, δίκιο. Θα μου επιτρέψετε το τελευταίο να σας το αντιμετωπίσω. Παρακαλώ. Γιατί κάνετε λάθος. Ποια είναι η θεωρία σας, ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν οι άρτιοι εκλεγέντες βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Η συμμετοχή στη Βουλή. Και πόσο εισαγγελέα σε άλλες ψηφοφορίες δίνει άδεια για να ψηφίσουν και σε άλλες δεν δίνει. Βουλή, με πολιτικό κριτήριο επιλέγει. Σε ποια ψηφοφορία θα είναι παρόντες και σε κύριε ποια όχι. Είναι ερώτηση. Να αφήσω να απαντήσω. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Η Βουλή δεν μπαίνει στο θέμα αν είναι καλός μέσα ή έξω. Αυτό το αποφασίζει ο δικαστής, ο αρμόδιος δικαστής. Η ένσταση όλων των κομμάτων. Να ακόμα ευχαριστήσω και να απελευθερώσω τη Μαριάννα Πυριώτη. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ένσταση όλων των κομμάτων, μηδέν του κυβερνώντος κόμματος του Ξερουμένου, δεν ήταν αν καλός ή κακός έρχονται οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Είναι αν κριτικάρουμε και ανατρέπουμε απόφαση δικαστικού λειτουργού. Αυτό είναι λάθος. Το καταλάβατε. Και εδώ εναντιώθηκαν όλα τα κόμματα. Δεν παραφρονήσαμε όλοι. Εμείς, αν ο δικαστής έλεγε, ο εισαγγελέας έλεγε να πάνε, θα ερχόντουσαν. Με ποιο κριτήριο επιλέγει η εισαγγελία, σε ποια ψηφοφορία αυτό, έρχεται όχι ο βουλευτής, ο προφυλακισμένος και αυτό σε ποια αυτό είναι όχι θέμα, μπαίνουμε σε άλλα χωράφια. Τι θα πει αυτό. Κυρία Χατζηγολά. Μα δεν κατάλαβα. Τι είναι υπεράνω κριτικής οι αποφάσεις δικαιοσύνης. Ένα λεπτό. Είναι υπεράνω κριτικής. Όταν μάλιστα έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα δημοκρατίας. Κύριε Χατζηνικολάου, το κοινοβούλιο δεν για μπορεί να μην να πω βέβαια για το μπούμεραγκ στο οποίο εξελίχθηκε ο τρόπος με τον οποίο αυτά διαχειρίστηκε, αν μπερδεύεται η πολιτική εξουσία στα θέματα αυτά. Όχι, μην την ανοίξουμε τώρα και τη αν μπερδεύεται κακώς. Γιατί πάντως εγώ φώναζα εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα γίνει μπούμεραγκ ο χειρισμός με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό και τώρα βγαίνουν από τη φυλακή χωρίς να έχουν δικαστεί. Και κάνουν και βγάζουν και λόγους περί δικαίωσης και λένε διάφορα. Κύριε Χατζηνικολάου, πολύ κακός χειρισμός έχει γίνει με το θέμα. Επαναλαμβάνω. Τουλάχιστον η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το θάρρος και τη λέει την άποψή της και την υπερασπίζεται. Επαναλαμβάνω, ως θεσμικό όργανο η Βουλή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη δικαστική εξουσία. Δεν μπορεί, είναι λάθος. Θεσμικά. Αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη,
είναι, να σας την πω, αλλά δεν μετράει. Στη Βουλή εκφράστηκαν κατά κόμματα θεσμικά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κόμματα είπαν λάθος, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Αν μπούμε σε τέτοια χωράφια, δεν θα μας σταματήσει τίποτα. Αν έχουμε παρενέργειες με παρεμβάσεις της διοίκησης στην δικαστική εξουσία. Ξαναρωτάω, ποιο κριτήριο στη μία ψηφοφορία δίνει ο εισαγγελέας άδεια και στην άλλη δεν. Δεν θα γίνουμε εμείς εισαγγελείς. Με ποιο κριτήριο. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορείτε να το βάλετε στον εισαγγελικό λειτουργό. Η Βουλή ως θεσμικό όργανο δεν νομιμοποιείται να το κάνει. Μου, όταν, έχει καταληθεί η όταν διάκριση των εξουσιών. Ο βουλευτής θέλει να έρθει να ψηφίσει, πρέπει να έρχεται να ψηφίσει. Εντάξει. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή η άποψη είναι και πολιτικά και νομικά ορθή. Και εγώ προσωπικά, ως πολίτης, εκφράζω την άποψή μου ότι ορθά η κυρία Κωνσταντοπούλου το επεσήμανε. Και εμείς ως θεσμικό όργανο, να 270 βουλευτές είπαμε ότι είναι λάθος. Σύμφωνοι. Και δεν πρέπει να το κάνεις. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι ποσοτική πάντως πάντα η... καλά, το τώρα θα μετράει και λίγο. Είναι, τώρα 270 μετράνε. 270-270. Ναι, η κοινωνία δεν έχει την ίδια άποψη. Δεν πρέπει, σας να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να παίρνει η κυρία Κωνσταντοπούλου πρωτοβουλίες που ανήκουν στην κυβέρνηση. Στερεί τον Πρωθυπουργό από βασικά στοιχεία κυβερνησιμότητας. Όχι, δεν είναι ανησυχία. Παρατήρηση κάνω. Αυτό είναι παρατήρηση που κάνω. Εντάξει. Εμποδίζει σε αυτό. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με το πιο ζωηρό κομμάτι της εκπομπής, δηλαδή ο λόγος στους συμπολίτες μας για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις. Σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί. Ξύπνα. Τα νέα σου. Ναι, ρε, χαλαρώνουμε. Ενοχλήσαμε. Εσείς τι λέτε, ρε, κοριτσιά. Εδώ έχουμε έρθει να δούμε μια ταινία. Πάρε την μπουμπού από εδώ στο σπίτι, βάλε ένα ωραιότατο Double Play και ο TTV σε προσφορά να αποστάρεις τις ελφάρες σου και ζήσε τη ζωή σου στα άκρα. Βάλε και εσύ ο Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39,80 και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Από τον ΟΤΕ. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, Χούλιο Ιγκλέσιας. Όλες οι επιτυχίες του μεγάλου ερμηνευτή σε δύο συλλεκτικά CD. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, γεύση από ελληνικά μοναστήρια, πασχαλινές λιτανίες στο Άγιο Όρος, επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά και η κουζίνα του Μιλοπόταμου από το μοναχό Επιφάνιο. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε.
Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκο είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα για την άνοιξη. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Αυτή την Κυριακή, τα Πικροσάββατα, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και δισκογραφία Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, το κορυφαίο άλμπουμ Exile on Main Street 1972. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από Τσουκνίδα. Βοηθήστε τον οργανισμό σας να παράγει μόνος του κολαγόνο. Γνωρίστε το οργανικό πυρίτιο και θα εκπλαγείτε. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Δύναμη του σώματος, του οργανισμού, της ομορφιάς μας. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από την Dexil. Καινοτομία που υπόσχεται την αλήθεια. Από την Genecom. Εντεκά. Οκτώ. 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 Για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες και κάθε εκδήλωση που συμβαίνει στην πόλη. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8.